τη μάνα μου. Εσού θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Πώς είμαστε, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Τραγούδια που μας βάζει η παραγωγή, αγαπημένο κυπριακό τραγούδι, Παπαχρήστο μου. Καλημέρα, καλημέρα, με τραγούδια, με χορό, με χαρά. Τι κάνετε, πώς είστε, κρύο, πολύ κρύο. Έχει κρύο, περιμένουμε και χιόνια, έτσι γι' αυτό που κουλώθηκα καλά. Ξέρω ότι έχει κρύο και Κύπρο. Ναι, είναι πρωτόγνωρο ότι... αυτό για μας, Παπαχρήστο μου, αλλά εδώ και δύο μέρες είναι πάρα πολύ το κρύο, δύο-τρεις μέρες. Έχουμε και εμείς εδώ πολικές θερμοκρασίες, θα έλεγα. Χιόνισε μέχρι πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλό υψόμετρο. Εμείς κρύο έχουμε αρκετές μέρες τώρα. Αλλά αν όμως, πρόσεξε λίγο, αν το κρύο είναι μόνο έξω, δεν πειράζει. Αν το κρύο όμως μπήκε στην καρδιά και στην ψυχή, τότε γίνεται μαρτύριο το κρύο. Έτσι. Και δυστυχώς πολλές φορές μπαίνει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή το κρύο και ας έχει έξω 40 βαθμούς. Ακριβώς όπως το λέτε. Άρα εμείς τώρα έχουμε κρύο, αλλά έχουμε και ζεστή καρδιά. Έτσι μπράβο, Ελπιδάκη μου, έτσι μπράβο, καρδούλες μου. Έτσι μπράβο, μωρέ, να είναι ζεστή η καρδιά μας. Και η καρδιά μας είναι ζεστή αν έχουμε χαρά, ελπίδα, ζωντάνια μέσα μας, κέφι, όρεξη. Πόσο χάρηκα που ξεκινήσαμε με το τραγούδι, πόσο χάρηκα. Αφού ξέρετε ότι εμείς εδώ ξεκινάμε καθημερινά με τραγούδι, με χορό. Όμορφη μέρα είναι η κάθε μέρα. Το βλέπω και σας χαίρομαι. Γι' αυτό και επιμένω να μπαίνω στην παρέα σας να τρυπώνω. Και από χτες μίλησα με εκδηλώσεις της Κύπρου και σύντομα θα είμαι ζωντανός εκεί κοντά σας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ χαρούμενος μας κάνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος σας περιμένει εδώ στην Κύπρο. Θέλει να σας γνωρίσει από κοντά, πόσα μηνύματα λαμβάνουμε για εσάς. Βεβαίως, δίνουμε και το τηλέφωνό σας γιατί εσείς μας δώσετε την έγκριση. Βεβαίως. Για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά σε εσάς. Καρδούλα μου, το τηλέφωνο γι' αυτό είναι να μιλάμε οι άνθρωποι, να χαιρόμαστε, να λύνουμε θέματα, να λύνουμε προβλήματα. Και όποιος κοιοτεύει, το λέω πολλές φορές, μη κοιοτεύετε μωρέ, μη κοιοτεύετε, γιατί όποιος κοιοτεύει χάνει ζωή, χάνει τη ζωή του. Και πώς δεν κοιοτεύει ο άνθρωπος, πώς δεν κρυώνει ο άνθρωπος, αν στην ψυχή του βάζει πρώτα ζωντανά πράγματα, βάζει εκείνους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε, συγχωράει αυτούς που δεν τον αγαπάνε, τους συγχωράει, τους αφήνει στην άκρη, κάνει προσευχή και για αυτούς. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος βάζει εκείνους που τον αγαπάνε, και ποιος είναι πρώτος που μας αγαπάει, ποιος είναι πρώτος? Πρώτος είναι ο Θεούλης, η Παναγίτσα, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, η Εκκλησία ολόκληρη μας αγαπάει. Εκεί που πάμε κάθε Κυριακή, τι είναι μια ατελείωτη αγκαλιά και αγάπη, όπου ο παππούλης, ο παπάς, αγκαλιάζει πρώτος αυτός όλον τον κόσμο. Τι λέει πριν το πιστεύω? Αγαπήσομεν αλλήλους, να αγαπήσουμε ένας τον άλλο, ή να εν ομονία ομολογήσουμε, να ομολογήσουμε με ομόνια, με αγάπη, με ο ένας με τον άλλον μαζί. Και όσο το μαζί το δικό μας γίνεται δυνατό, τόσο έρχεται και ο Θεός από πάνω και μας αγκαλιάζει και ο Θεός. Και τι ωραία που είναι αυτή η αγκαλιά. Αχ, καρδούλα μου, αχ, ψυχή μου, αχ, αυτή η αγκαλιά. Αλλά δεν αγκαλιάζει ο Θεός αν εμείς δεν αγκαλιάζουμε τον συνάνθρωπο. Όχι. Όσο και να τον φωνάξουμε, δεν μας αγκαλιάζει. Πότε μας αγκαλιάζει?
όταν γίνουμε εμείς ένα, όταν έφευγε ο Χριστός από τη γη, όταν θα τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, στην προσευχή του που έκανε στο Θεό Πατέρα για μας, τι είπε? «Είνα όσιν εν, κάνε Θεέ μου, κάνε Πατέρα μου να είναι ένα οι άνθρωποι μεταξύ τους, καθώς και εμείς στην Αγία Τριάδα ένεσμεν, είμαστε ένα». Αυτήν την αγάπη, αυτήν την ενότητα, αυτήν την ομορφιά καλείται να ζει ο άνθρωπος ο ένας με τον άλλον. Και τότε φτιάχνει έναν παράδεισο. Και αν όλοι κάνουμε από έναν μικρό παράδεισο γύρω μας και μέσα μας, θα γίνει όλη η γη παράδεισος. Όλοι παραπονιόμαστε για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες, για τις αναποδιές, για τις κακίες, για τα μίση, για τις έχθρες. Άμα δεν τα διώξουμε αυτά τα μίση και αυτές τις έχθρες και αυτές τις κακίες από μέσα μας, κόλαση θα ζούμε, γιατί είναι ο διάολος τότε αρχηγός και όχι ο Χριστός στη ζωή μας. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και με απόλυτη προσήλωση σας παρακολουθώ. Και οι φίλοι βεβαίως. Και οι φίλοι τηλεθεατές. Πόσο σε ευχαριστώ, μωρέ, που με έχεις, που μου αφήνεις να βγαίνω εκεί και να χαίρομαι κι εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά είναι δικιά μου, πραγματικά. Στην χαρά και τιμή. Μέρα, στην όμορφη μέρα να βγαίνω κι εγώ. Για πείτε μου, το έχει στρώσει για τα καλά το χιόνι, όχι, εκεί στο χωριουδάκι σας? Όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα το χιόνι. Α, δεν ξεκίνησε. Κρύο έχει πολύ. Κρύο έχει. Και ξέρεις πώς τη λένε αυτή την κακοκαιρία που έρχεται? Το έμαθα χθες! Χθες το έμαθα! Ελπίδα! Ελπίς! Ελπίδα! Να έρθει η ελπίδα μας! Να έρθει η ελπίδα μας! Τώρα πρώτη φορά να θυμάμαι να δίνουν τέτοιο όνομα που έχει μια αισιοδοξία το όνομα αυτό. Τεράστια αισιοδοξία σε μια καταιγίδα, σε μια κακοκαιρία. Εύα, και ξέρεις όμως, ελπιδάκι μου, τι θέλω να σκεφτούμε αυτές τις ώρες όμως. Βεβαίως. Τις ώρες που κάνει πολύ κρύο, τις ώρες που έχει κακοκαιρίες, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους που είναι άστεγοι, να τους δίνουμε ένα πιάτο φαΐ, να τους δίνουμε ένα ρούχο, να τους δίνουμε ένα χώρο αν έχουμε. Βεβαίως. Να χωθούν μέσα και να νιώσουν λίγη ζεστασιά. Αλλά να σκεφτόμαστε όμως, και εγώ στην αυλίτσα μου το σκέφτομαι όλο το χειμώνα, και τα πουλάκια τα καημένα που πετάνε και όταν πέφτει χιόνι δεν βρίσκουν τροφή. Να τους ρίχνουμε σε μια άκρη λίγο σιτάρι, λίγο ψωμάκι. Όλοι έχουμε ψωμί ξερό που δεν θα το φάμε. Ας το τρίβουμε και να το ρίχνουμε στα πουλάκια, γιατί και αυτά έχουν ψυχούλα. Ακριβώς. Και τα έβαλε ο Θεούλης, γιατί τα φτιάξε μωρέ όλα αυτά ο Θεούλης? Για τη χαρά μας. Για τη χαρά μας. Είναι η αυλή του σπιτιού μας η φύση. Είναι ο κήπος του Θεού η φύση. Και κυπουροί είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς ο καθένας. Ακριβώς. Ο καθένας είναι η σκέψη μας πραγματικά είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξω στο κρύο. Άμα εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι μας, με τη ζέστη μας, με τις κουβερτούλες μας, τα παπλώματά μας και όλα αυτά, και ακόμη μπορεί να κρυώνουμε, σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξω στο κρύο. Τα σκυλιά, τα γατιά, τα ζωάκια όλα. Ναι. Και αξίζει να θυμόμαστε τα πάντα. Είπαμε μια αγκαλιά όλοι, σαν κοινωνία, σαν φύση, σαν υπάρξεις. Σαν την αγκαλιά δεν έχει τίποτα άλλο πάνω στη γη. Σαν την αγκαλιά. Έτσι ακριβώς. Σαν την αγκαλιά. Και άντε με το καλό να ανταμώσουμε για να δώσουμε και αυτή την αγκαλιά από κοντά. Καλά, και διαζώσεις. Έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Πάει, θα το χάσω το μυαλό μου τελείως στην Κύπρο άμα έρθω.
Έτσι νομίζω. Άντε, με το καλό, με το καλό να πάνε τα πράγματα καλύτερα και σας περιμένουμε εδώ με το καλό. Σας αγαπάμε. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Και βεβαίως να χαρείτε το χιόνι που έρχεται και την κακοκαιρία, την καταιγίδα, την ελπίδα. Την ελπίδα που έρχεται. Να την καλοδεχτείτε. Έτσι, μπράβο, να την καλοδεχτώ την ελπίδα, ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπώ σας. Αγαπώ σας. Φιλούθηκε Κύπρος. Φιλούθηκε από την καρδιά μου. Γεια σας, καλή συνέχεια, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας σε όλους, σε όλη την οικογένεια. Γεια σας. Λοιπόν, δεν μπορώ, μου έχει μείνει αυτό το ωραίο το χαμόγελο μετά την συνομιλία με τον Παπαχρήστο, πραγματικά.